Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ από την προετοιμασία του Μικρασιατικού Κεσαριανής. Μαζί μας είναι και ο Γιώργος Σμυρνάκης, ο οποίος προέρχεται από την Ακαδημία της ομάδας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή σεζόν. Επίσης, υγεία. Λοιπόν, πρώτον, πώς ήταν η πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα που έληξε πρόωρα? Εντάξει, εμείς θέσαμε από την αρχή, η ομάδα. Ναι, θέσαμε από την αρχή το στόχο της ανόδου πέρυσι. Καταφέραμε, λόγω και του κορονοϊού, λόγω της αναδιάρθρωσης, να ανέβουμε κατηγορία, που ήταν ο αρχικός μας στόχος, όπως και να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο, το οποίο το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Ο Μικρασιατικός στηρίζεται κυρίως σε νεαρούς παίκτες και από την Ακαδημία του. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, οι περισσότεροι παίκτες και φέτος και πέρυσι, ειδικά που. Και είστε της Κεσαριανής, δηλαδή μένετε στην Κεσαριανή? Ναι, οι περισσότεροι, ναι, μένουμε στην Κεσαριανή. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό για την τοπική ομάδα που στηρίζεται στα νέα παιδιά. Είναι από τις λίγες ομάδες της Αθήνας που το κάνουν και δίνουν ευκαιρίες και στους νέους να προωθηθούν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ναι. Ωραία. Τώρα, στόχος της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα στην Α κατηγορία? Στόχος της ομάδας είναι να καθιερωθεί στην Α κατηγορία αρχικά και να προωθήσει, όπως και κάθε χρόνο, τα παιδιά από τις Ακαδημίες. Δηλαδή, και φέτος στην προετοιμασία έχουμε πολλά παιδιά από τις Ακαδημίες, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και για εμάς και για εκείνα τα παιδιά. Να είναι πολύ τυχεροί που. Και θα είναι ένα σκαλοπάτι, διότι. Ναι, σίγουρα. Αύριο μεθαύριο μπορείτε να παίξετε και σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών. Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ καλό που κάνουν μια προετοιμασία για ομάδα Α κατηγορίας. Έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς προπονητές που φτιάχνουν πολύ ωραία την προπόνηση και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Το όνειρό σου είναι να παίξεις σε επαγγελματική κατηγορία? Είναι, ναι, να παίξεις επαγγελματική κατηγορία, όσο θα προσπαθήσω να το πετύχω, θα δείξει. Ωραία. Τι υπόσχεστε στους φιλάθλους του Μικρασιατικού? Τι να περιμένουν από το νέο Μικρασιατικό, την καινούρια σεζόν? Όπως και πέρυσι, καταρχήν ευχόμαστε να έχουμε φιλάθλους στο γήπεδο, όπως και πέρυσι, και τους υποσχόμαστε ότι θα παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, όπως και κάθε χρόνο προσπαθούμε να παίξουμε. Αυτό. Ωραία. Καλή σεζόν, με υγεία. Επίσης, και επίσης υγεία. Στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.